Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή και 12 σήμερα και όχι Παρασκευή και 13. Ευτυχώς. Παρασκευή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Καλώς ήρθατε στην πρωινή ανάγνωση και στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Μαζί μέχρι τις 10 μόλις τις κοινοβουλευτικές εξελίξεις, φυσικά και την πολιτική επικαιρότητα. Καλεσμένους. Θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα δικά μας. Αναμένεται σήμερα από ώρα σε ώρα να κατατεθεί το νομοσχέδιο για τα μέτρα και τα αντίμετρα εδώ στο Κοινοβούλιο. Ναι. Εδώ θα κατατεθεί. Δεν ξέρουμε ακόμα το περιμένουμε. Θα παρακολουθήσουμε μαζί, θα σας παρουσιάσουμε και το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή τις ημερομηνίες, πώς θα συζητηθεί στις επιτροπές, πότε θα μπει στην Ολομέλεια, πότε θα ψηφιστεί. Ο σταθμός πάντως είναι... ημερομηνία είναι 18 Μαΐου να έχει ψηφιστεί. Ναι, 18 Μαΐου, με συγχωρείτε, αφού θα έχει επιστρέψει βεβαίως και ο Πρωθυπουργός από το Πεκίνο, όπου βρίσκεται. Όπου σήμερα το πρωί προσγειώθηκε. Ναι, βρίσκεται εκεί για να ξεκινήσουν οι επαφές για τη στρατηγική σημασία συμφωνίες σε επενδυτικό, εμπορικό, επιχειρησιακό επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και Κίνας. Θα έχουμε σήμερα πολλές πληροφορίες για αυτό το θέμα, για αυτή την επίσκεψη. Ο κ. Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις, όπως μας λένε οι πληροφορίες, με υψηλό βαθμα στελέχη και επικεφαλής, όπως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κ. Γκουτιέρες, η Κριστίν Λαγκάρντ, ο πρόεδρος βεβαίως της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ο πρόεδρος Ρωσικής, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, την ίδια ώρα με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κίνα, είναι πολύ κρίσιμη η συνεδρία στον G7, στον Μπάρι της Ιταλίας. Εκεί οι ισχυρότερες χώρες, οικονομικά χώρες, δυνάμεις, θα συζητήσουν για πολλά θέματα, αλλά μεταξύ των οποίων και για το χρέος. Σκοπός της ελληνικής πλευράς, με συγχωρείς, Γιώργο, είναι να αποσπάσουμε μια δήλωση δεσμευτική που να μιλάει για απομείωση του χρέους, για μεσοπρόθεσμα για το χρέος, κάτι να έχει παραπάνω για το χρέος της Ελλάδας. Καλά, μια δήλωση τώρα. Μακάρι να έχουμε επιτάπητο τα μεσοπρόθεσμα μέτρα. Λοιπόν, αυτή την ώρα, εδώ και μία ώρα, έχει αρχίσει να συνεδριάζει το Washington Group. Αυτό είναι ένα άτυπο όργανο. Δεν θα έλεγε τίποτα, αν σας πούμε όμως ποιοι συμμετέχουν, όλοι εκείνοι οι επικεφαλείς, όλοι οι παίκτες, όπως λένε οι επαΐοντες, σχετικά με το θέμα του χρέους μας. Δηλαδή είναι Λαγκάρντ, Σόιμπλε, Μοσχοβισί, Ντάισενμπλουμ, ο κύριος Ντράγκη. Είναι όλοι οι οποίοι θα αποφασίσουν. Και οι δανειστές, φυσικά. Mm-hmm. Να πούμε και η πλευρά που εμείς διαπραγματευόμαστε όλο αυτό το διάστημα. Να πάμε τώρα στα δικά μας, εδώ, να δούμε το χρονοδιάγραμμα, πώς θα έρθουν τα μέτρα στη Βουλή και πώς θα ψηφιστούν. Το οποίο είναι ένα χρονοδιάγραμμα, Κέλλη, το οποίο θα σας το παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως, το οποίο έχει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες μαζί με τις συνεδριάσεις σε Euro Working Group, Eurogroup, και πώς θα φτάσουμε μέχρι την τελική συμφωνία, ελπίζουμε, στις 22 του μηνός. Λοιπόν, ξεκινάμε από την Κυριακή, 14 Μαΐου, όπως σας είπαμε προηγουμένως, mm-hmm. ότι στο Πεκίνο ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την κυρία Λαγκάρντ και Πούτιν και Γκουτιέρες, αλλά το σημαντικό είναι, Κέλλη, ότι η κυρία Λαγκάρντ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Μπάρι της Ιταλίας, θα έχουν τα αποτελέσματα από το σημερινό Washington Group και θα πάει στο Πεκίνο και θα ενημερώσει τον Πρωθυπουργό τι λένε οι παίκτες, όπως τους είπαμε προηγουμένως, σχετικά με το χρέος. Λοιπόν, επόμενο ημερομηνία σταθμός, όπως βλέπουμε σήμερα, βλέπουμε την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό το αναμένουμε σήμερα να κατατεθεί. Mm-hmm. Να πάμε και στην επόμενη κάρτα μας. Τώρα, από Δευτέρα. Τη Δευτέρα, λοιπόν, έχουμε τη συνεδρία του Euro Working Group. Αυτό θα πάρει όλα τα αποτελέσματα από την συνεδρίαση των G7, όπως λέμε, στο Μπάρι. Θα ενσωματώσει και τα μέτρα. Ουσιαστικά θα ετοιμάσει την πρόταση για το Eurogroup της 22 του μηνός. Τώρα, την Δευτέρα, την ίδια μέρα, αναμένεται να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για τα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις, και θα συνεχιστεί και την Τρίτη στην ίδια Επιτροπή. Με τη διαδικασία του επίγοντος. Βέβαια, να πούμε πως ο τίτλος του νομοσχεδίου είναι Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου, τροποποίηση, μέτρα εφαρμογής δημοσιονομικών στόχων, μεταρρυθμίσεις. Όλα τα έχει αυτά μέσα. Λοιπόν, πάμε στην Τετάρτη, όπου πλέον μπαίνει στην ολομέλεια το νομοσχέδιο. Σε αυτό το διάστημα τώρα δεν έχουμε άλλες συνεδριάσεις στο εξωτερικό. Τετάρτη και Πέμπτη, λοιπόν, την Πέμπτη ψηφίζεται το νομοσχέδιο, το παίρνει ο κύριος Τσακαλώτος μαζί του. Και τη Δευτέρα, 22 του μηνός, πάει με την συμφωνία πλέον ψηφισμένη, επίσημα νομοθετημένη από τη Βουλή, για να κλείσει τη συμφωνία που θα φέρει και την αξιολόγηση. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Θα το παρακολουθούμε βεβαίως μέρα-μέρα από την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, σε αυτό το σημείο, πάμε να λιγάκι να ανοίξουμε τις σελίδες της κοινοβουλευτικής καθημερινότητας, της χθεσινής κυρίως. Έχουμε μαζί μας τον καλό συνάδελφο, τον Τάκη τον Κάμπρα, ο οποίος παρακολούθησε χθες. Τάκη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Τάκη. Καλημέρα, Κέλλη. Καλημέρα, Γιώργο. Τάκη μου, παρακολούθησε. Είχαμε χθες τη συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων, όπου εκεί βρέθηκαν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, ο κύριος Μωρώνης και ο κύριος Κουτρουμάνος. Ο Πρόεδρος Κουτρουμάνος, Αντιπρόεδρος ο κύριος Μωρώνης. Τι ακριβώς συζητήθηκε? Ωραία. Πρώτα να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση κλείνει μέτωπα.
όπως είπατε και εσείς πριν, μετά από τα μέτρα τα οποία θα πάει ο Τσακαλώτος στις 22 Μαΐου στις Βρυξέλλες, φαίνεται ότι υπάρχει και μια διάθεση να κλείσει και το θέμα, αυτό το περιβόητο θα λέγαμε θέμα με την αδειοδότηση των καναλιών. Υπάρχει ένα θετικό κλίμα, αυτό μας το περιέγραψε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νίκος Βούτσης, ο οποίος χθες ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, γιατί αυτό έγινε στη διάσκεψη των Προέδρων. Να πούμε εδώ ότι η διάσκεψη των Προέδρων ούτε αρμόδια είναι να αποφασίζει για τις άδειες, αλλά ήταν μια πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής να φέρει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ΕΣΟΡΟΥ να ενημερώσουν τα μέλη της Επιτροπής που είναι οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων για το τι ακριβώς αναμένεται να γίνει με το θέμα των αδειών, και υπήρχε και ένα θετικό κλίμα στο ότι έτσι απλά άντε να τελειώνουμε και να προχωρήσουν διαδικασίες. Εκεί έχουμε τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος λέει ότι εκτίμησε από τη συζήτηση που έγινε, που ήταν εκτός ημερησίες διατάξεως, να πούμε ότι η διάσκεψη των Προέδρων δεν ασχολείται με θέματα τέτοια. Mm-hmm. Έτσι, απλώς ήταν μια καλή κίνηση για να ενημερωθούν τα μέλη της. Ότι από τη συζήτηση προκύπτει ότι το ΕΣΟΡΟΥ είναι έτοιμο έτσι ώστε σε 2 με 3 μήνες να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης. Εκεί υπήρξε μια περιφερειακή συζήτηση, δηλαδή από όλα τα μέλη της διάσκεψης των Προέδρων, τα οποία ρώτησαν, που βρήκαν μπροστά τους βέβαια το Προεδρείο του ΕΣΟΡΟΥ, ποια είναι η άποψή τους σχετικά με ένα θέμα το οποίο είχε δημιουργήσει ζήτημα, και ήταν το θέμα του αριθμού των αδειών που μπορεί να χορηγηθεί και να δημοπρατηθεί. Αναφέρεσαι στην Επιτροπή που συνεδρίασε εδώ στη Βουλή και είπε ο ένας τεχνικός ότι μπορεί να είναι μέχρι 18 και ο άλλος μέχρι 4 τεχνικά. Όχι, είπε ο Μωρόνης. Ρωτήθηκε ο Μωρόνης, ο αντιπρόεδρος του ΕΣΟΡΟΥ, ο Ροδόλφος Μωρόνης, ο οποίος είπε ότι είναι 9 συν 2, ουσιαστικά 11. 11 άδειες, είπε ο Μωρόνης. 9 συν 2. 9 συν 2. Αυτό όμως που βγαίνει, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της Βουλής, του δημοσιογράφους, είναι ότι τυπικά θα προτείνει το ΕΣΟΡΟΥ, θα προτείνει η κυβέρνηση. Βγάζουμε απ' έξω τη Βουλή, η Βουλή δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Ναι, θα προτείνει το ΕΣΟΡΟΥ, θα προτείνει η κυβέρνηση, και εκεί θα γίνει μια διαπραγμάτευση μεταξύ τους για να βγει το τελικό νούμερο, το οποίο θα δημοπρατηθεί, όπως είπε ο πρόεδρος της Βουλής, τώρα μέσα σε 3 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτό θα μένει να το δούμε. Ο κύριος Βούτση εκτίμησε ότι τουλάχιστον μέσα στους επόμενους 2 μήνες πρέπει να έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Το ΕΣΟΡΟΥ εκτιμά ότι θα πρέπει πρώτα να κλείσουν και κάποια νομικά κενά. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχει και κάποια τεχνικά ζητήματα. Σημασία έχει ότι το χρονικό περιθώριο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία mm-hmm. της αδειοδότησης είναι πάρα πολύ κοντινό, έτσι ώστε να ξεκινήσει η δημοπράτηση ή να έχει ολοκληρωθεί η δημοπράτηση μέσα σε 3 μήνες. Και όλα θα ξεκαθαρίσουν και θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Οπότε εδώ κλείνουμε. Έχεις να συμπληρώσεις κάτι περισσότερο από αυτή τη διάσκεψη? Όχι, νομίζω ότι αυτά ήταν θέματα. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά που ήσουν κοντά μας και μας ενημέρωσε για τη διάσκεψη των Προέδρων. Να πάμε να δούμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, να πάμε σε επίκαιρες ερωτήσεις με θέμα τις σημαντικές καθυστερήσεις για διαγωνισμό αδειοδότησης τηλεοπτικών αδειών. Επίκαιρη ερώτηση για την επένδυση και αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, αλλά και τα ακίνητα για τα οποία το δημόσιο πληρώνει υψηλά ενίκεια. Θα παρακολουθήσουμε τι απάντησαν οι υπουργοί. Τα πάντα είναι έτοιμα, ξεκινήστε. Υπογράμμισε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παπάς, απευθυνόμενος προς τη διοίκηση του ΕΣΟΡΟΥ. Αφορμή στάθηκε η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Πάνου Σκουρολιάκου σχετικά με το θέμα των σημαντικών καθυστερήσεων για το διαγωνισμό αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών. Από τότε και μέχρι σήμερα έχουν περάσει 6 μήνες. Αλλά ο διαγωνισμός δεν έχει πραγματοποιηθεί. Εμβρόντιτη, η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί παλινοδίες που χρησιμοποιούνται ως δικαιολογίες για την καθυστέρηση της διαγωνιστικής διαδικασίας μελών της διοίκησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μέσω δηλώσεων, είτε για προβλήματα που αντιμετωπίζουν για τη συντάκτηση τους, πρόβλημα που λύθηκε με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, είτε ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές και το προσωπικό ώστε να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου σε Κυριακάτικη Εφημερίδα. Τα πάντα είναι έτοιμα, ξεκινήστε. Δεν μπορεί να υπάρχουν δικαιολογίες. Εμείς δεν παριστάναμε τους μαθηματικούς
ή τους ειδικούς στην πληροφορική ή τους ειδικούς στον διαγωνισμό για να διεξάγουμε το διαγωνισμό. Απευθυνθήκαμε στους ειδικούς με απόλυτη εμπιστοσύνη στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και στους επιστήμονες οι οποίοι υπηρετούν την επιστήμη η οποία θα μπορούσε, ας πούμε, να βοηθήσει και στην διεξαγωγή του διαγωνισμού. Να περάσουμε τώρα σε θέματα που αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών και πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην επένδυση για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Αυστηρό χρονοδιάγραμμα δεν μπορεί να υπάρξει καθώς εμπλέκονται ανεξάρτητες αρχές, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος. Όπως το πάτε εσείς, δεν θα προλάβετε να, ούτε σε ένα χρόνο να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και σας ρωτώ ευθέως. Η κυβέρνηση έχει χρονοδιάγραμμα ώστε να προχωρήσουν διαδικασίες και να παραδοθεί στον επενδυτή, ώστε να δοθούν 70.000 νέες θέσεις εργασίας στους νέους ανθρώπους της χώρας μας. Εσείς ο ίδιος είχατε καταθέσει και είχαμε συζητήσει εδώ τη μελέτη του ΙΟΒΕ, την οποία από ό,τι καταλαβαίνω και εσείς στηρίζετε, η οποία έλεγε ότι στον πρώτο χρόνο λειτουργίας θα έχουμε όφελος 2% του ΑΕΠ. Αυστηρό χρονοδιάγραμμα όταν είναι κάποια πράγματα που είναι εκτός του ελέγχου της ελληνικής κυβέρνησης δεν μπορεί να υπάρχει. Όταν έχεις ανεξάρτητες αρχές που καθυστερούν, μπορεί να καθυστερούν για καλούς λόγους, δεν μπορεί να έχεις αυτό το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που ζητάτε. Νομίζω είναι πολύ απλό. Αν υπάρχει δέσμευση της κυβέρνησης να τελειώσει το έργο όσο πιο γρήγορα και ακριβώς τους λόγους που είπατε για τις θέσεις εργασίας, για τη συμβολή που θα έχει στο ακαθάριστο προϊόν, τότε βεβαίως υπάρχει αυτή η δέσμευση. Παραμένουμε σε οικονομικά θέματα, καθώς ο βουλευτής του Ποταμιού και αντιπρόεδρος της Βουλής, Σπύρος Λικούδης, έθεσε το θέμα των αναξιοποίητων ακινήτων για τα οποία το δημόσιο πληρώνει υψηλά ενίκια, κάνοντας λόγο για κατασπατάληση χρημάτων. Είναι μια διαδικασία με καθυστερήσεις για πολλούς λόγους, απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος. Σας ερωτώ εάν υπάρχει κάποια εξήγηση για αυτή την έως και σήμερα παράλογη κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, αν υπάρχει κάποιο σχέδιο για καλύτερη διαφορετική αξιοποίηση των ακινήτων και τι μέτρα πρόκειται να πάρετε για να αξιοποιηθούν τα ήδη υπάρχοντα ακίνητα ώστε να μην υποχρεώνεται το δημόσιο να μισθώνει νέα κτίρια. Είναι μια διαδικασία που καθυστερεί για πολλούς λόγους. Πολλά πράγματα που είναι βέλτιστα να πάνε και να είναι στο ίδιο κτίριο έχουν ήδη μισθωτήρια και πρέπει να λυθεί να δεις αν θα έχεις καθαρό όφελος. Πολλά πράγματα πρέπει να δεις αυτό που λένε οι οικονομολόγοι και οι οικονομίες κλίμακας και οικονομίας εύρους, να δεις ότι σωστά στο κεράνεις, για παράδειγμα, πάνε αυτά και αυτά και αυτά τα υπουργεία ή αυτές και αυτές και αυτές οι υπηρεσίες και όχι άλλες. Μάλιστα, λοιπόν, είδαμε τις επίκαιρες ερωτήσεις. Εντύπωση μου έκανε το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, απασχόλησε και σε αυτές τις επίκαιρες, αλλά θα το δούμε να απασχολεί και σε επόμενα θέματα που θα σας παρουσιάσω. Να πάμε να δούμε όμως το χρονοδιάγραμμα από σήμερα, όπου αναμένουμε να κατατεθεί η συμφωνία στη Βουλή μέχρι και το Eurogroup στις 22 του Μάη. Θα το συζητήσουμε με τον συνάδελφο Παναγιώτη Τζανετάτο από το newpost.gr. Καλημέρα, Πανώ. Καλημέρα. Παναγιώτη, καλώς μας ήρθες. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να πάμε να δούμε λοιπόν μαζί. Από σήμερα μέχρι τότε, ποιες είναι οι ημερομηνίες σταθμοί. Ο Πρωθυπουργός είναι ήδη στο Πεκίνο και στο περιθώριο τώρα, αφού ολοκληρωθεί και το Πεκίνο, θα έχει επαφές με πολύ σημαντικούς ηγέτες και επικεφαλείς διεθνών οργανισμών. Τα είπαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο, ο κύριος Κουντέρες από τον ΟΗΕ, η κυρία Λαγκάρ του ΔΝΤ, ο κύριος Πούτιν, τα γη Ερντογάν. Όλους αυτούς που έχουν αυτούς να κάνουν κυρίως, και φυσικά, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η Λαγκάρτ, κυρίως ναι. Λαγκάρτ. Και με τον Πούτιν είναι πολύ σημαντικό τώρα. Ναι, αλλά ο Πούτιν, κοίταξε να δεις, ο Πούτιν ούτε καν συμμετέχει στο G7 η Ρωσία. Όχι. Οπότε η Λαγκάρτ ουσιαστικά φέρνει το μήνυμα, είναι αυτός που φέρνει το μήνυμα από τους G7 για να πει ότι τι αποφασίσαν. Και μεταξύ των οποίων και εκπροσώπους επενδυτικών, τραπεζικών και επιχειρηματικών λόμπι, να το πούμε έτσι. Πες μας λίγο τι αποσκοπεί τώρα. Μπαίνουμε γενικότερα σε μια περίοδο που έχει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, την ελληνική οικονομία και γενικότερα διεθνώς. Δηλαδή μέχρι και τις 25 περίπου του μήνα, γιατί είναι και το
η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, όπου εκεί υπάρχει και ένα περιθώριο, μια πιθανότητα μάλλον να συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχουν κάποια ζητήματα. Επειδή βλέπουμε, ξεκινάμε λοιπόν έτσι από την Κυριακή, όπως είπε η Κέλλη, είναι οι συναντήσεις Λαγκάρντ, Πούτιν, Κουτιέρες και Πρόεδρος Κίνας και Πρωθυπουργός. Αλλά αυτό μας ενδιαφέρει. Προσέξτε είναι λίγο η Λαγκάρντ. Ναι, προσέξτε λίγο εδώ. Θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός. Ας μείνουμε λίγο στην κάρτα αυτή, την προηγούμενη, πριν πάμε στην κατάθεση του. Θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με την Κριστίν Λαγκάρντ, την επικεφαλής ουσιαστικά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ενώ νωρίτερα, σήμερα, θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει μεταξύ των δανειστών αναφορικά με το ελληνικό ζήτημα, με το ελληνικό χρέος. Είναι η συνεδρία του G7, θα είναι και η Κριστίν Λαγκάρντ εκεί. Θα γίνει, είναι δεδομένο ότι θα γίνει συζήτηση για το ελληνικό χρέος. Είναι δεδομένο επιπλέον ότι υπάρχουν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα μεταξύ της Γερμανίας, του Δούνου του και των υπόλοιπων δανειστών. Υπό την έννοια ότι οι Γερμανοί εμφανίζονται ακόμα και σήμερα να μην θέλουν να ανοίξουν τα χαρτιά τους και να συγκεκριμενοποιήσουν τα μέτρα για το χρέος τα οποία θα πρέπει να ληφθούν. Από την άλλη, είναι κάτι που δεν μπορούν να το αποφύγουν και πάρα πολύ. Δηλαδή, μια μορφή δέσμευσης θα πρέπει να τη δώσουν. Επομένως, εκεί και ο κύριος Τσίπρας θα έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις συζητήσεις που έχουν γίνει, αλλά και για τη στάση που το Δούνου του προτίθεται να κρατήσει. Αυτό με τη σειρά του έχει μια ξεχωριστή δυναμική. Γιατί στο Eurogroup των Βρυξελών στις 22 του μήνα, όπου θα θεωρητικά τουλάχιστον θα έχουμε μια μορφή συμφωνίας, για να υπάρξει ένα πακέτο, θα έχουμε ψηφίσει εμείς εδώ τα μέτρα, εφόσον ψηφιστούν, η εκτίμηση όλων είναι ότι θα ψηφιστούν και δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε αυτό το επίπεδο, θα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία που θα δίνει αυτό που ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, το όνομα του οποίου έχουμε επικαλεστεί αρκετές φορές σήμερα, έχει ονομάσει ως ένα καθαρό διάδρομο για την ελληνική οικονομία. Επιπλέον, θέλω να αναφερθώ σε ένα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Μια και ανέφερε τώρα τον κύριο Τσακαλώτο και την Ευρωζώνη. Τον ακούσαμε χθες στη Βουλή να λέει ότι εγώ δεν ήμουν ποτέ πολέμιος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε λέγοντας το ενδεχόμενο διάλυσης, Κέλλη και Παναγιώτη, της Ευρωζώνης είναι κατά πόσο είναι έτοιμες για τις επιπτώσεις οικονομίας των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Εγώ δεν μπορώ να περιμένω από εσάς, σαν Υπουργό, να μου πείτε απλά ότι έχετε και εσείς αυτή την ανησυχία. Δεν είμαστε έτοιμοι, κανείς δεν είναι έτοιμος. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σχέδιο. Περιμένω να μας το πείτε, γιατί πλέον έχουν καταλάβει ότι αυτή η σκληρή, κλειδωμένη ισοτιμία με το ευρώ εξυπηρετεί μόνο βαριές βιομηχανίες όπως είναι η Γερμανία. Τι θα κάνουν, συνέχεια θα ανοίγουν μεγαλύτερη τρύπα σε αυτό το κόσκινο που αποστραγγίζει οικονομικά όλα τα λαϊκά στρώματα? Κατά τη δική μου άποψη, κινδυνεύει η Ευρωζώνη ακριβώς επειδή δεν αντιμετωπίζει σοβαρά εδώ και καιρό τα προβλήματα των μεσαίων και κατώτερων τάξεων. Ήτανε πολλοί και πολλές που είχαν το κεφάλι τους στην άμμο και θεωρούσαν ότι υπήρχε μόνο θέμα Ελλάδας, ότι υπήρχε μόνο θέμα Brexit. Τώρα από ό,τι βλέπετε ότι γίνεται μια έντονη συζήτηση με πολλές διαφοροποιήσεις. Θα είδατε την αντιμετώπιση της ιδέας του Μακρόν να συγκεντρωποιηθούν οι επενδυτικές δαπάνες και να υπάρχει μια αναδιανομή σε σχέση τι βάζεις, τι παίρνεις, σε σχέση με την ανάγκη. Εγώ ποτέ δεν ήμουν πολέμιος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμουνα πάντα σε κόμμα που ήταν φίλο ευρωπαϊκό. Και είμαι υπέρ να μην διαλυθεί η Ευρωζώνη για ένα και μόνο λόγο. Όχι μόνο, για πολλούς λόγους, αλλά ο βασικός λόγος. Ο βασικός λόγος είναι ότι αν διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί που θα αφοληθούν δεν θα είναι εργαζόμενοι και εργαζόμενες που είπα πριν, δεν θα είναι τα κατώτερα μεσαία στρώματα, θα είναι οι δυνάμεις του εθνικισμού, του ακραίου δεξίου λαϊκισμού και θα έχουμε το κίνδυνο να επιστρέψουμε στη δεκαετία του 30. Ξέρω ότι είναι κάτι που εσείς το εύχεστε, νομίζω θα δεχτείτε πολύ καλά ότι και εγώ δεν το εύχομαι καθόλου. Κανένας δεν το εύχεται, Υπουργέ μου. Κανένας. Το σημαντικό είναι ότι ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι τα καλά είναι πως άρχισε να γίνεται έντονη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόβλημα των μεσαίων και κατώτερων στρωμάτων, κάτι που δεν γίνονταν στο παρελθόν. Σημαίνει ότι έχουν μπει και συζητάνε πλέον
πιο έντονα την οικονομική κρίση σε αυτές τις κατηγορίες. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά από τη συζήτηση καλό είναι σιγά σιγά να πάμε και σε κάποια μέτρα, έτσι, γιατί μέχρι τώρα μόνο λιτότητα έχουμε δει, μόνο δημοσιονομική ακριβώς προσαρμογή. Υπάρχει ένα εντυπωσιακό δημοσίευμα της Wall Street Journal, που η οποία τι λέει, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εφόσον πάρει ένα σήμα, είναι έτοιμη να αγοράσει ελληνικά ομόλογα. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, υπό ποια έννοια, υπό την έννοια ότι θα διευκολύνει την Ελλάδα στην απόπειρα που ενδεχομένως θα κάνει κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα, δεν γνωρίζουμε το πότε, γιατί κανείς δεν μας λέει. Υπάρχει και αυτό. Το ουσιαστικό είναι το να επιχειρήσει να βγει στις αγορές. Γιατί είναι ουσιαστικό? Όχι προφανώς γιατί ξαφνικά θα αρχίσουμε μόνοι μας να πατάμε στα πόδια μας, να βγαίνουμε, να δανειζόμαστε στις αγορές, αλλά γιατί θα δώσουμε ένα σήμα και θα πάρουμε κάποιες ανάσες προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα για και να καταλάβει ο κόσμος που λέμε να βγούμε στις αγορές. Με συγχωρείτε. Και τώρα μπορούμε να βγούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι με τέτοια επιτόκια που δεν συμφέρει κανείς να βγει. Περιμένουμε λοιπόν να πέσουν τα σπρέτζ ώστε να πούμε θα βγούμε στις αγορές για να έχουμε και κάποιο όφελος. Ακριβώς. Και υπάρχει και μία, όχι είδηση, μία εξέλιξη η οποία είναι ιστορική υπό ποια έννοια. Έχει ανέβει επί 13 ολόκληρες μέρες ο δείκτης του χρηματιστηρίου. Ναι, είναι μία εξέλιξη ρεκόρ, έχει να συμβεί από το 1991. Δηλαδή, ακόμα και στα πολύ καλά χρόνια του χρηματιστηρίου, τέλη της δεκαετίας του 90, τέτοια πορεία στο χρηματιστήριο δεν είχαμε. Οδική, σταθερά νοδική. Δεν λέω ότι είναι κάτι. Είναι όμως ενδεικτικό του κλίματος. Ξέρετε τι γίνεται. Λογικό, υπάρχουν δείκτες. Ναι. Υπάρχουν δείκτες. Δηλαδή, πάρε αυτό το δείκτη με το χρηματιστήριο. Πάρε το δείκτη περί τουρισμού, γιατί είναι η βαριά μας βιομηχανία που όλοι λένε ότι πλέον θα κάνουμε ρεκόρ και φέτος. Πάρε την ανεργία που ανακοίνωσε η Εργάνη ότι είχαμε ρεκόρ τον Απρίλιο σε προσλήψεις. Γενικά αρχίζει και φαίνεται ένα κλίμα. Λοιπόν, το θέμα να διατηρηθεί, έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι το κλειδί και η εξέλιξη που θα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία και για τον κόσμο. Δηλαδή, καλά τα λέμε για την οικονομία, καλά τα λέμε στα νούμερα, που δεν τα λέμε καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει, σημασία ακριβώς έχει στην πραγματική οικονομία πώς θα περάσει αυτό. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δεν έχουμε ξεπεράσει, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι καλύτερο από το να συζητούσαμε τώρα για αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, για να μην πιάνουμε στόχους κτλ. Να δούμε μαζί, επειδή είμαστε στην αναμονή της κατάθεσης συμφωνίας εδώ στη Βουλή, τις θέσεις εν όψη της ψήφισης της συμφωνίας κυβέρνηση θεσμών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν θα ψηφιστεί. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης μίλησαν εκπρόσωποι στην εκπομπή Βουλής Βήμα με την Αλεξία Κουλούρη και τοποθετήθηκαν πάνω στη συμφωνία. Πάμε να παρακολουθήσουμε. Έχουμε μια συμφωνία μπροστά μας για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Αυτό που εμείς έχουμε πει σε όλους τους τόνους είναι ότι αν δεν γίνει αυτό άμεσα, δεν μπορούν να ισχύσουν και τα μέτρα και τα αντίμετρα τα οποία θα ψηφίσουμε για το 19-18. Αποτελεί, λέτε λοιπόν, προϋπόθεση. Πάντως, αυτές οι δύο αλλαγές, πρώτον το χρέος. Η ανάληψη ευθύνης. Άρα δεν θα εφαρμόσετε αυτά που θα ψηφίσετε αν δεν υπάρξει ρύθμιση για το χρέος, αυτό μου λέτε. Ναι, αλλά λέω το εξής. Το γεγονός ότι πλέον αναγνωρίζουμε δύο πράγματα. Ότι πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση του χρέους. Ο μόνος που αρνείται αυτή τη διαδικασία είναι ο φίλος, ο πολιτικός φίλος της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Σόιμπλε. Δεν θα ψηφίσουμε τα αντίμετρα. Και τα αντίμετρα είναι μια σκέτη κοροϊδία. Να μην κοροϊδευόμαστε. Είναι κανένα εννοείται από τα αντίμετρα. Είναι εντελώς ανούσια αυτή η συζήτηση. Να γίνω λίγο και πιστεύετε ότι θα είναι συμπαγής η κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας ως προς αυτό, προς αυτή τη γραμμή. Βεβαίως. Είμαι απόλυτο σίγουρος. Τι όποια τεχνάσματα να χρησιμοποιήσει και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος, ό,τι φερετζέδες να βάλει, ό,τι τίτλους και να βάλει, αυτά τα μέτρα και τα αντίμετρα κακώς έρχονται στη Βουλή. Είναι αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης ηττοπαθούς, μιας πολιτικής ήτας που την υπέγραψε ο κ. ΣΥΡΙΖΑ και το καλό που θα έχουν να κάνουν είναι να μην τα φέρουν καν στη Βουλή. Ήτανε αχρίαστα όλα αυτά, κυρία Κουλούρη. Το κόμμα μας έχει πει ότι θα είναι στους δρόμους και θα πρωτοστατήσει στην οργάνωση της πάλης των εργαζομένων και του λαού ενάντια στα μέτρα και στα αντίμετρα. Δεν αυτό σημαίνει ότι στην Ολομέλεια δεν θα ψηφίσετε τίποτα. Δεν θα ψηφίσουμε τίποτα. Γιατί τα αντίμετρα. Γιατί είναι υπάρχει μια αισιοδοξία στην κυβέρνηση ότι κάποια κόμματα, κάποια αντίμετρα θα τα στηρίξουν. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση μπορεί να λέει ό,τι θέλει για να μπορέσει να πείσει έναν κόσμο να ανεχτεί ή τέλος πάντων και ακόμα και να συστρατευτεί πάνω στην ίδια γραμμή της. Δεν πρόκειται να γίνουμε συνεργάτες και συνέτεροι στην εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Δεν θα ψηφίσουμε τίποτε, γιατί είναι το τυράκι είναι τα αντίμετρα, τα οποία αντίμετρα που τάζει ο κύριος Τσίπρας είναι για το 2019 και μετά, που υποθέτει και σίγουρα υποθέτει ότι δεν πρόκειται να είναι κυβέρνηση, άρα το να τάζει κάτι
το οποίο θα πέσει στις πλάτες του άλλου, είναι τσάμπα μαγιά, θα το πούμε έτσι λαϊκά. Μάλιστα, αυτές ήταν οι απόψεις των κομμάτων, έτσι να έχουμε και τη μία πλευρά και την άλλη. Τώρα, κοινοβουλευτικά, να ξαναγυρίσουμε, Παναγιώτη, κλείνοντας την κουβέντα μας, να πούμε ότι χθες και σήμερα οι βουλευτές ενημερώνονται από τους αρμόδιους υπουργούς. Χθες ξεκινήσανε με τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Σταθάκη, και σήμερα η κυρία Χτσιόγλου, ενημερώνοντας για τα μέτρα και κάνοντας και ορισμένες αλλαγές πάρα πολύ σημαντικές. Τι ακριβώς έχει γίνει? Λοιπόν, μιλάμε για την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, έχουν συνεδριάσει κάποιες άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες. Περιμένουμε και στο επόμενο διάστημα και μέχρι τη συζήτηση μήπως και κάποια άλλη συνεδριάση προκειμένου να γίνει μια συζήτηση για το ποια θα είναι η στάση τους εν ώψη της Πέμπτης και της ψηφοφορίας. Έγινε λοιπόν χθεσινή συνεδρίαση, ενημέρωσε τόσο ο Υπουργός των Οικονομικών, ο Υπουργός Υγείας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και σήμερα περιμένουμε και την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Χτσιόγλου. Μέσα στα θέματα, μέσα σε αυτά τα οποία τους ενημέρωσαν και οι αλλαγές οι οποίες είναι προς τη θετική κατεύθυνση, μπορούμε να βάλουμε την αύξηση σε σχέση με αυτό που ξέραμε του ορίου για το αφορολόγητο στα 6.250 ευρώ, εφόσον βέβαια ισχύσουν και τα αντίμετρα, δηλαδή αυτό προκύπτει μέσω από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή και η μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά προϊόντα από το 24% στο 13%, το οποίο μάλιστα αναμένεται να ισχύσει και σχετικά άμεσα από τον προσεχή Ιούλη. Επίσης, έχουμε σε ό,τι αφορά στην προμήθεια των φαρμάκων ότι θα γίνει μια προσπάθεια να υπάρξει ένας κεντρικός μηχανισμός όπου θα ελέγχει τις προμήθειες των φαρμάκων. Γιατί όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι στην Ελλάδα, τα τελευταία άπειρα σχεδόν χρόνια, η προμήθεια στο φάρμακο είναι ένας τομέας που έδινε τη δυνατότητα για μεγάλη κατασπατάληση. Θα το πω έτσι, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, να χρησιμοποιήσω άλλο χαρακτηρισμό. Σήμερα έχει μία σημασία η τοποθέτηση της κυρίας Χτσιόγλου, γιατί υπάρχουν κάποια μικροζητήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν και ορισμένα σημαντικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη φορολογία κυρίως και με την φορολόγηση των εισφορών και το κατά πόσο ισχύουν ακριβώς και των αγροτών και κατά πόσο ισχύουν ή όχι αυτά που έχουν βγει λίγο, γιατί έχουν βγει τα 140 σημεία και εκεί υπάρχουν κάποιες παραφωνίες αν θέλετε και υπάρχουν και βουλευτές που θέλουν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει για να έχουν και ίδιοι μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι πρόκειται να ψηφίσουν, γιατί καταλαβαίνετε αν μη τι άλλο ότι δεν μπορεί κάποιος να πάει να ψηφίσει πράγματα τα οποία δεν αντιλαμβάνεται και δεν μπορεί να εξηγήσει και στον κόσμο το τι ακριβώς αφορούν. Ακριβώς. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πάνω κάτω κινούνται. Όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, μπαίνουμε σιγά σιγά Δευτέρα-Τρίτη συνεδριάσεις των αρμόδιων, των συναρμόδιων ουσιαστικά επιτροπών. Θα γίνει μια συζήτηση, είναι με τη διαδικασία του επίγοντος για μέτρα που αφορούν μνημόνιο 4 μέρες. Είναι ένα καλό βήμα, γιατί το έχουμε δει να γίνεται μέσα και σε μία μέρα ουσιαστικά, δηλαδή πρωί, το πρωί επιτροπές μετά έτσι, και σχεδόν μία συνεδρίαση και τελείωσε. Μέσα σε αυτές τις 4-5-6 μέρες που θα υπάρχει στη δημοσιότητα και θα παίξει όλη αυτή η συζήτηση, έχει μία αξία. Έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος θα έχει μία δυνατότητα να ενημερωθεί τώρα όλο αυτό το πώς θα επιδράσει στην ελληνική οικονομία. Θα το καταλάβουμε αργότερα, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Αλλά Τετάρτη, Πέμπτη, ολομέλεια. Πέμπτη το βράδυ, ονομαστική ψηφοφορία. Θα αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του. Και μένουμε σε αυτά. Θα τα παρακολουθήσουμε από το τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής ζωντανά, όπως πάντα. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Παλατζανιδάτο από το newpost.gr για τη συμμετοχή του και το ρεπορτάζ που μας έδωσε. Και να παρακολουθήσουμε τώρα μαζί τις υπόλοιπες επικαιρές ερωτήσεις, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο το χθεσινό. Ληξιπρόθεσμες οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, τους κτηνοτρόφους του νομού Εύρου και της Αμοθράκης, τους παραγωγούς του νομού Κιλκής αλλά και τους βιολογικούς παραγωγούς. Ήταν οι επίκαιρες ερωτήσεις στα θέματα που έπρεπε να απαντήσουν οι υπουργοί. Με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων που αναμένεται άμεσα, θα ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό απάντησε ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιος Πετρόπουλος, σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος υποστήριξε ότι είναι επιβεβλημένη η εφαρμογή της ρύθμισης των 120 δόσεων για όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ανεξάρτητα, όπως είπε, από την ένταξη στις διαδικασίες εξοδικαστικού συμβιβασμού. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21
νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Σύμφωνα με τις περιπτώσεις αυτές, έχουμε από τη μια την χρέος μέχρι 3.000 ευρώ, που μπορεί να εξοφληθεί σε 36 δόσεις και είναι οφειλή αποκλειστικά και μόνο προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, προς το φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή προς το δημόσιο ή και προς τα δύο. Συνεπώς, προβλέπεται για αυτή την περίπτωση, χωρίς τη δυνατότητα διαγραφής των προσαυξήσεων και των τόκων, για ποσό μέχρι 3.000. Για οποιοδήποτε ποσό υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ, άρα 20-25 και όσο είναι αυτό, προβλέπεται στην ίδια τη διάταξη η εξόφληση σε μέχρι και 120 μηνιαίες δόσεις. Και συνεπώς, κύριε Γεγέρογλου, η ερώτησή σας απαντιέται από τον ίδιο τον νόμο, γιατί προβλέπεται η ένταξη όλων αυτών των περιπτώσεων. Τις λεπτομέρειες θα ρυθμίσει η υπουργική απόφαση. Η έκτακτη ενίσχυση σε παραγωγούς γάλακτος σε νησιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω μεταναστευτικών ροών αφορά σε περιοχές της χώρας που δέχτηκαν και δέχονται με πρωτοφανείς ρυθμούς μεταναστευτικές ροές. Για τον νομό Εύρου και τη Σαμοθράκη πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιηθούν ενέργειες οι οποίες ανακουφίζουν ουσιαστικότερα τους παραγωγούς από ένα έκτακτο οικονομικό βοήθημα. Αυτό απάντησε ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Τσιρώνης σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστασίου Δημοσχάκη, ο οποίος δήλωσε αντίθετος με την εξαίρεση του Εύρου και της Σαμοθράκης από τη συγκεκριμένη ενίσχυση. Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Κιλκής της Νέας Δημοκρατίας Γεώργιος Γιοργαντάς σχετικά με την ανάγκη άμεσης, όπως είπε, πληρωμής των δικαιούχων παραγωγών βιολογικής γεωργίας κτηνοτροφίας του νομού Κιλκής. Στην απάντησή του, ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Τσιρώνης ανέφερε ότι με κοινή υπουργική απόφαση με το Υπουργείο Οικονομικών οι συγκεκριμένες οφειλές θα καταβληθούν μέχρι τον Ιούλιο, ενώ συμπλήρωσε πως μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν καταβληθεί και οι οφειλές του 2015 και του 2016. Οι πληρωμές της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας βάσει πολύ πρόσφατων υπουργικών αποφάσεων θα καταβληθούν τους αμέσως επόμενους μήνες. Αυτό δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Τσιρώνης, απαντώντας επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βασίλη Κιγκέρογλου, ο οποίος χαρακτήρισε πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Λοιπόν, προηγουμένως ο καλός συναδέλφος ο Παναγιώτης Τζανετάτος μας έκανε μία έτσι γενική παρουσίαση, την ενημέρωση που δέχτηκαν χθες η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από τους Υπουργούς Οικονομίας, Οικονομικών, Υγείας και Ανάπτυξης. Φιλοξενούμε λοιπόν σήμερα τον κύριο Χρήστο Σιμωρέλη, βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Σιμωρέλη. Καλώς σας βρήκαμε. Να πάρουμε λοιπόν το νήμα από εκεί που το άφησε ο συνάδελφος και να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί θυμόμαστε, αυτά λέγαμε και με την Κέλλη, ότι παλιότερα υπήρχαν και πολύ ψηλά ιστάμενοι υπουργοί, οι οποίοι δήλωσαν, είχαν δηλώσει άνθρωποι ότι εγώ το ψήφισα, αλλά δεν το έχω διαβάσει καν. Εδώ τώρα υπάρχει μια ενημέρωση. Τι έγινε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα? Είναι γεγονός αυτό ότι είναι και θετικό και πολύ βασικό. Ο καθένας από εμάς, πριν να πάει να ψηφίσει οτιδήποτε άλλο, πρέπει να είναι ενημερωμένος. Mm-hmm. Και άμα είναι ενημερωμένος, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί, νομίζω ότι μπορεί να πάει έτοιμος πλέον και στις επιτροπές που θα έχουμε από εβδομάδα και στην Ολομέλεια. Νομίζω χτες έγινε μια πλήρης ενημέρωση. Μπορώ να σας πω, ειδικά στην αρχή από ό,τι θυμάμαι, γιατί δεν θυμάμαι όλα, γιατί υπήρξε ένας καταιγισμός πληροφόρησης και ενημέρωσης σχεδόν από όλους τους εμπλεκόμενους υπουργούς πριν της Υπουργού Εργασίας που συνέβαινε σήμερα. Μπήκαν εκατοντάδες ερωτήσεις, τοποθετήσεις για όλα τα ζητήματα και νομίζω ότι έτσι πάμε πανέτοιμοι πλέον σε αυτή τη μάχη που δίνουμε, που δίνει όχι μόνο εμείς, αλλά τη μάχη αυτή τη χώρα μας, να πάμε έτοιμοι και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια. Εχθές λοιπόν ο κύριος Τσακαλώτος, στην ενημέρωση που σας έκανε, αναφέρθηκε σε μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το 24% στο 13%. Αυτό λέει ο κύριος Τσακαλώτος. Προβλέπει μεταξύ άλλων συμφωνία δανειστών και ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούλιο του 2017 και μετά. Σε τι αφορά αυτή η μείωση, να μας πείτε, είναι πολύ σημαντικό θέμα τα αγροτικά εφόδια. Και πόσο σημαντική είναι για τον αγροτικό κόσμο, έτσι. Αυτό ήθελα να σας πω, γιατί καμιά φορά, πολλές φορές έχουμε και τις αρνητικές εκπλήξεις, αλλά έχουμε και τις θετικές εκπλήξεις, αν μπορούσαμε. Όντως, χθες ενημερωθήκαμε ότι θα έχουμε άμεσα, όταν λέμε άμεσα, από πρώτη εβδόμου
το 2017, τον Ιούλιο, τον Ιούλιο, ναι, τα αγροτικά εφόδια, το ΦΠΑ, δηλαδή στα αγροτικά εφόδια, το οποίο ήταν στο 24%, πάει στο 13%. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, ειδικά για την αγροτική οικονομία, ειδικά για τους αγρότες, γιατί όλο αυτό προστίθονταν στο κόστος παραγωγής και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στο ζήτημα το πρωτογενές τομέα, δηλαδή τα αγροτικά θέματα, εκεί με τέτοιο ΦΠΑ 24%, τα πράγματα αυτό ήταν δύσκολα για τους αγρότες. Αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα των αγροτών. Ήταν ένα πάγιο αίτημα και όντως χθες ήταν μια έκπληξη πραγματικά. Κύριε Σιμωρέλη, σίγουρα είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Ουσιαστικά αυτό βοηθάει τους βουλευτές στην συζήτηση και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια να έχουν ακόμη ένα καλό χαρτί, να το πω έτσι, στη συζήτηση που θα γίνει. Καταρχήν θα έλεγα ότι βοηθάει τους ίδιους αγρότες. Βεβαίως, αυτό είναι. Ναι. Και πέρα από εκεί, εμέσως βοηθάει και τους βουλευτές στην αντιπαράθεση αυτή που θα υπάρξει την άλλη εβδομάδα. Μα ήταν ένα αίτημα των αγροτικού κόσμου πολύ καιρό. Είδαμε και το πέρσι, θυμάστε, είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος. Τα βασικά αιτήματα που είχαν οι αγρότες και στις περσινές κινητοποίησεις και ειδικά και φέτος σε αυτές τις κινητοποίησεις ήταν το ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια. Αφορά τη μείωση σε λιπάσματα από πλαστικό υλικό, φυτοφάρμακα. Μιλάμε για όλα τα αγροτικά εφόδια. Όλα τα αγροτικά εφόδια πλην πετρέλαιο. Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Το Γενάρη σας είχα ακούσει να λέτε ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε άλλα μέτρα, δεν μπορούμε να δεχθούμε ούτε ένα ευρώ κτλ. Και θέλω να μου πείτε τώρα που πλέον ξεκαθάρισε το πράγμα, γιατί επί ένα χρόνο δεν ξέραμε ακριβώς ποια είναι τα μέτρα, ποια είναι τα αντίμετρα. Συμφωνείτε στην ίδια άποψη? Καταρχήν θα ήθελα να πω για την συμφωνία η οποία έρχεται. Είναι μια συμφωνία που έχει αρκετά αρνητικά θέματα, αλλά έχει και θετικά θέματα. Για πρώτη φορά από το 2010 που μπήκαμε στη λογική των μνημονίων, για πρώτη φορά έχουμε και αρνητικά μέτρα, έχουμε και θετικά μέτρα. Αυτό είναι πολύ βασικό και είναι κάτι το καινούργιο. Θα έλεγα ότι είναι μια ισορροπημένη συμφωνία. Και αν θέλετε να μιλήσω, επειδή είμαι γενικά δουλεύω στον χώρο της υγείας, χρησιμοποιήσω ένα όρο ιατρικό, ότι είναι το εξιτήριο να βγει η χώρα μας από την εντατική. Mm-hmm. Στην εντατική, βέβαια, που δεν την φέραμε εμείς, δεν βάλαμε τη χώρα μας εμείς στην εντατική. Mm-hmm. Τη φέραν οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία 30 χρόνια, 40 χρόνια και ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια που μπήκαμε στην λογική των μνημονίων. Νομίζω ότι αυτή η συμφωνία μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ένα βήμα παρακάτω, να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση, που είναι πάρα πολύ βασικό για την πραγματική οικονομία. Επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί προέρχομαι από το χώρο αυτό των μικρομεσαίων και ειδικά το να ανοίξει αυτός ο δρόμος, να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση, να αρχίσουν σιγά σιγά οι τράπεζες να ρίξουν χρήμα στην αγορά, είναι πάρα πολύ βασικό. Και αν βάλουμε και τα άλλα ζητήματα ότι μπορούμε να βγούμε σιγά σιγά και να κάνουμε τα πρώτα βήματα στις αγορές, νομίζω ότι αυτό, μια και στην οικονομία, η οικονομία είναι και η ψυχολογία, μας δίνει τη δυνατότητα πραγματικά να πάμε μπροστά. Θα πάμε να δούμε τώρα σε λίγο και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της επικύρωσης ερωτήσεις που ζητήθηκαν χθες. Πριν πάμε όμως, θα ήθελα να σας πω, να σας μεταφέρω ότι η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα που φιλοξενούμε εδώ βουλευτές, όταν τους ρωτάμε για το αν θα ψηφίσουν τα θετικά μέτρα, τα αντίμετρα, είναι επιφυλακτικοί μεν, αλλά λένε πως οι λεπτομέρειες, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, στα ψηλά γράμματα. Δηλαδή περιμένουν να δουν τις λεπτομέρειες και στα θετικά μέτρα. Θέλω να μου απαντήσετε, μόλις δούμε και τις επίκαιρες ερωτήσεις. Όχι, μετά μας απαντήσει ο κύριος Σιμωρέλης. Τα ψηλά γράμματα τα έχετε εσείς, δηλαδή είχατε τέτοια ενημέρωση που να έχετε καλυφθεί στις λεπτομέρειες? Νομίζω ότι η ενημέρωση χθες ήταν πλήρης και έχουμε εικόνα πλέον το τι ακριβώς συζητάμε. Και είμαστε βέβαιοι, γιατί τουλάχιστον την εικόνα που έχω εγώ, γιατί μιλάμε με τους υπόλοιπους συναδέλφους, δηλαδή δεν είμαστε εχθροί, πολιτικοί αντίπολοι μπορεί να είμαστε, μιλάμε και με ανθρώπους και της Νέας Δημοκρατίας και των υπόλοιπων κομμάτων. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, πρώτο χέρι, αυτό που συζητάμε στα καφενεία, στους διαδρόμους, ότι και η εξωματική αντιπολίτευση αλλά και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, αν δεν ψηφίσει τα αντίμετρα, τα θετικά μέτρα, βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Μια και προέρχομαι από μια περιοχή άκρος αγροτική και με χαμηλό εισόδημα. Όταν
το 95% των συνταξιούχων των αγροτών. Παίρνεις, έχεις εισόδημα το μήνα κάτω από 600 ευρώ και αυτοί οι άνθρωποι όταν σήμερα καλούνται να πληρώσουν ένα μεγάλο τίμημα στη φαρμακευτική δαπάνη και το γνωρίζω από τα μέσα μια και είμαι και φαρμακοποιός, ξέρετε πάρα πολύ καλά ένα ζευγάρι συνταξιούχων σήμερα πληρώνει αρκετά χρήματα για την φαρμακευτική συμμετοχή. Αύριο αυτά τα άτομα, το 90% των αγροτών, μην πω και παραπάνω, θα έχουν μηδενική συμμετοχή. Εγώ σας ρωτάω, ποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων δεν θα τολμήσει να μην ψηφίσει αυτό το μέτρο. Θα σας πούμε ευθύς αμέσως στον αντίλογο, κύριε Σιμωρέλη, να πάμε σε αυτό το σημείο, αυτό το οποίο προλόγησες, τις επίκαιρες ερωτήσεις για να κλείσουμε τον κύκλο του κοινοβουλευτικού ελέγχου που έγινε χθες. Καθησυχαστικό ως προς το ενδεχόμενο να καθούν θέσεις εργασίας από την Εθνική Ασφαλιστική, εμφανίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος. Από την πλευρά του βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Χρήστος Κατσότης, ανέδειξε το θέμα της κατάργησης της σταθερής και μόνιμης εργασίας, επισημένοντας τον κίνδυνο να απολυθούν εργαζόμενοι εξαιτίας της πώλησης εταιρείας. Είναι νοικιαζόμενοι από εταιρείες. Νοικιαζόμενοι, εργαζόμενοι, κύριε Υπουργέ. Τι είναι λοιπόν, αυτό δεν είναι ένα σύγχρονο δουλεμπόριο? Η Εθνική Ασφαλιστική είναι επιτυχημένη εταιρεία. Οι εργαζόμενοι δηλαδή είναι μέρος των στοιχείων που ο αγοραστής θα θέλει να κρατήσει. Ακριβώς δεν είναι αποτυχημένη επιχείρηση, έχει πάει πάρα πολύ καλά. Άρα δεν ανησυχώ ιδιαιτέρως για το ότι θα έχουμε απολύσεις και αναδιαρθρώσεις σε αυτή την περίπτωση. Το θέμα της ιδιωτικοποίησης της ελληνικής βιομηχανίας οχημάτων έφερε προς συζήτηση στη Βουλή ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρών Γιάννης Σαρίδης. Απαντώντας, ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος ανέφερε ότι παρά το γεγονός ότι η εταιρεία βρισκόταν σε καθεστώς ειδικής εκαθάρισης, η παρούσα κυβέρνηση προχώρησε σε εξοδικαστικό συμβιβασμό, δεδομένου ότι κύριο μέλημά της είναι η διασφάλιση των συμφερόντων της Έλβο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου. Να μου πείτε πώς διασφαλίζετε τον μέλλον αυτών των ανθρώπων. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας, πώς το διασφαλίζετε? Προχωρήσαμε σε εξοδικαστικό συμβασμό για οφειλές του Υπουργείου Άμυνας προς την εταιρεία. Κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να δοθεί επιπλέον επιχορήγηση στην Ελβό προκειμένου να παραμείνει ζωντανά η εταιρεία. Μέλημα αυτή τη κυβέρνηση είναι να βρεθεί η καλύτερη λύση για την Ελβό με γνώμονα τα συμφέροντα και την προστασία των εργαζομένων στα πλαίσια του εθνικού και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου. Με νομοθετική πρωτοβουλία και αφού εξεταστεί η πρόταση των Δήμων Μεσογείων για χωροταξικά ζητήματα που προκύπτουν από την ανανέωση τη σύμβαση του Ελευθέριου Βενιζέλου με το ελληνικό δημόσιο για το 2025-2055, μπορεί να αντιδράσει το Υπουργείο Οικονομικών, δήλωσε ο κ. Τσακαλώτος, διευκρινίζοντας ότι δεν επιτρέπονται αλλαγές στην αρχική σύμβαση. Το θέμα έθεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάκος, ο οποίος αναπτύσσοντας ερώτησή του, ζήτησε είτε να αποδεσμευτούν τα 20.000 στρέμματα που προέβλεπε η αρχική σύμβαση για το αεροδρόμιο, με την προοπτική να δημιουργηθεί ένας ακόμη αεροδιάδρομος, τα οποία παραμένουν ανεκμετάλλευτα, είτε να παροτριωθούν και να δοθούν τα χρήματα στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι αφενός δεν τα αξιοποιούν, αφετέρου πληρώνουν ανηφία. Λοιπόν, και ενώ, κύριε Σιμωρέλη, τα μάτια όλων είναι σε αυτό το τρίγωνο που λέγαμε και κατά τη διάρκεια που παρακολουθούσαμε τις επίκαιρες ερωτήσεις, το οποίο είναι Μπάρι, Πεκίνο, Αθήνα. Γίνονται ζυμώσεις και στα τρία σημεία και σε εμάς εδώ περιμένετε, νομίζω, από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα, να κατατεθεί το νομοσχέδιο για τα μέτρα και τα αντίμετρα. Και εκεί πλέον, γέγραπτε, θα δούμε τι υπάρχει. Είπατε προηγουμένως όμως για τις συντάξεις. Επιτρέψτε μου να κάνω λιγάκι το δικηγόρο της άλλης πλευράς. Λέει η άλλη πλευρά ότι εντάξει, θα τα πάρεις από την αύξηση του αφορολόγητου. Τώρα πήγε λίγο πιο πάνω το αφορολόγητο, αλλά πάλι θα υπάρξει μία μείωση του συνταξιούχου. Ότι θα τα πάρεις και από τη σύνταξη που θα υπάρξει μείωση στην προσωπική διαφορά του συνταξιούχου. Και του δίνεις τα φάρμακα. Εάν τα φάρμακα πιάσεις το 3,5% θα τα δώσεις και εάν τότε θα εφαρμοστούν τα αντίμετρα. Ενώ τα άλλα θα εφαρμοστούν άμεσα. Καταρχήν να πούμε το εξής, αν πάρουμε υπόψη σαν αφετηρία το περσινό αποτέλεσμα που είχαμε στα πλεονάσματα και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αυτό που έχουμε τώρα για το 2017, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά για το να πιάσουμε το 3,5%. Το ένα, προβλέψεις είναι στο 2,7%. Οι ερηνές προβλέψεις της Κομισιόν είναι χαμηλές. Νομίζω ότι με το πλεονάσμα που είχαμε πέρυσι, όλα αυτά τα οποία έχουμε μέχρι τώρα, αλλά θα τα δούμε και στην πορεία, γιατί όντως αυτή η συμφωνία θα δώσει έναν αέρα, άλλον αέρα στην οικονομία. Νομίζω δεν παίρνει πρόβλημα ότι το 3,5% θα το πιάσουμε.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι αυτή η συμφωνία στο τέλος θα έχει ένα δημοσιονομικό αποτέλεσμα ουδέτερο. Δηλαδή, όσα παίρνεις, τόσα δίνεις. Αλλά όσον αφορά για να απαντήσω της ουσίας στην ερώτηση που μου κάνατε, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ κτλ. Στα αρνητικά μέτρα να μην τα ψηφίσει. Αν και εδώ, όλη την πορεία της διαπραγμάτευσης, δεν είχαμε καμιά εναλλακτική πρόταση από αυτούς τους χώρους. Δηλαδή, το τι θα κάνανε αυτοί αν σήμερα διαπραγματευόταν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, θα τα δίναν όλα, όπως μας είπε ο κ. Γεωργιάδης. Αλλά πέρα από εκεί, εντάξει, συμφωνώ ότι δεν ψηφίζουν τα αρνητικά μέτρα. Αλλά τι τους εμποδίζει να ψηφίζουν αυτά τα θετικά? Δηλαδή, όταν αύριο πάνω από 600.000 νοικοκυριά θα έχουν για κάθε χρόνο επιδότηση στο ενίκιο 1.000 ευρώ, θα τολμήσει κάποιος να με το ψηφίσει? Θα πάμε και παρακάτω, ειδικά στα φορολογικά. Όταν σήμερα βομβαρδιζόμαστε από όλες τις πλευρές ότι η φορολογία είναι αρκετά ανεβασμένη, και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα ότι σήμερα ειδικά ο μικρομεσαίος χτυπιέται φορολογικά, μας δίνει τη δυνατότητα με τα αντίμετρα, ειδικά και στα φυσικά πρόσωπα, να πάμε από το 22% στο 20% και στις επιχειρήσεις να πάμε από το 29% στο 26%. Δηλαδή, μιλάω για τους φορολογικούς συντελεστές. Όταν όλοι αυτοί μας συζητάνε για επιχειρηματικότητα, ότι χτυπάμε φορολογικά, ξέρω εγώ, τους μικρομεσαίους, αυτά τα μέτρα δεν θα τα ψηφίσουν. Δεν θα ψηφίσουν, παραδείγματος χάρη, τα γεύματα που πρέπει να δίνονται στα σχολεία. Στα σχολεία. Ότι όταν μέχρι 30.000 εισόδημα δεν θα πληρώνει δεν θα πληρώνει τον ειδικό. Την εισφορά αλληλεγγύης. Ναι. Νομίζω είναι ζητήματα που δύσκολα θα μπορέσουν να σταθούν με κάποια επιχειρήματα. Μάλιστα. Θα ήθελα όμως να πάμε λίγο. Ακούμε για τη συμφωνία, ακούμε για τα μέτρα, ακούμε για τα αντίμετρα. Όλα αυτά όμως, για να τα υλοποιήσει η κυβέρνηση, ζητά ένα αντάλλαγμα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει ζητήσει, το έχει δηλώσει, έχει σε συνεντεύξεις του και σε ομιλίες του δεσμευτεί, το λέει συνέχεια, το χρέος. Δηλαδή, αυτό που είναι το ζητούμενο σήμερα στο G7, αύριο μεθαύριο στις επαφές του κ. Τσίπρα με όλα αυτά τα σημαντικά πρόσωπα που είπαμε, που είναι κλειδιά για να πάρουμε μία δήλωση δεσμευτική που έχει να κάνει με το χρέος, τα ομίσου του χρέους. Αν, καταρχήν να μας πείτε αν πιστεύετε πως θα καταφέρουμε να έχουμε ένα τέτοιο θετικό αποτέλεσμα και αν δεν έχουμε, εάν η κυβέρνηση δεν θα νομοθετήσει τα μέτρα. Καταρχήν να πούμε όσον αφορά για το χρέος. Πάντα λέγαμε και πριν ακόμα γίνουμε κυβέρνηση ότι το χρέος αυτό που έχει η χώρα μας δεν ήταν βιώσιμο. Βέβαια, η αξιωματική αντιπολίτευση και τότε η κυβέρνηση και τότε η συγκυβέρνηση μας έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι βιώσιμο. Τώρα, βέβαια, δεν ακούγονται μόνο από τα χείλη τα δικά μας, αλλά από όλες τις πλευρές μπαίνει το ζήτημα αυτό και ειδικά μπαίνει επιτακτικά το ζήτημα αυτό από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Mm-hmm. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά και το γνωρίζετε σαν έγκριτοι δημοσιογράφοι ότι η μεγάλη διαμάχη μεταξύ Βερολίνου και Δέλτα Νητάφ ήταν το χρέος. Mm-hmm. Και νομίζω ότι τα καλά είναι έρχονται από παντού. Και σήμερα στο Μπάρι νομίζω θα έχουν σαν πρωινό τη χώρα μας και ειδικά το χρέος. Νομίζω, αν δεν απατώμε, αύριο την επόμενη μέρα θα υπάρχει συνάντηση του Πρωθυπουργού με τη Λαγκάρντ. Ναι. Αλλά και ο Μοσκοβισή, αλλά όλοι πλέον οι παράγοντες βάζουν το ζήτημα αυτό. Για εμάς όμως, βέβαια, για να σας πω και την προσωπική μου άποψη, δεν περιμένω ότι στις 22 του μήνα θα μας δώσουν και ποσοτικά ακριβώς. Mm. Αλλά εκείνο που εγώ περιμένω, και περιμένουν και οι αγορές και η οικονομία, να δοθεί ένα σινιάλο, θα έλεγα, από την πλευρά όσον αφορά για το χρέος αυτό. Δηλαδή να δοθεί ένα οδικός χάρτης προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά και να επαναλάβω για μια ακόμη φορά, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν θα υπάρξει εφαρμογή αυτών των μέτρων από το 19 και το 20. Mm-hmm.
αν δεν υπάρξει λύση του χρέους. Ναι, με συγχωρείτε. Αυτό που περιμένουν όλοι και διαστόματος του κυρίου Τζανακόπουλου και διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού, όποτε και εκείνος αναφέρεται, είναι το ότι πλέον δεν περιμένουμε σινιάλα. Δεν περιμένουμε να μας πούνε, άντε παιδιά, κάτι θα κάνουμε με το χρέος και όποτε γίνει αυτό. Όχι, περιμένουμε το... τα μεσοπρόθεσμα να μέτρα. Μας δώσουν το... Συγκεκριμένα, όπως συγκεκριμένα δεσμευόμαστε τόσο 100% στη συντάξη κλπ. Να δεσμευτούν και αυτοί σε ένα χρονοδιάγραμμα, όπως είπατε, αλλά με συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Όχι φιλολογίες. Άντε και θα το δούμε οπότε. Και ξάλλου από ό,τι γνωρίζουμε, νομίζω το βάζει επιτακτικά το ταμείο. Ειδικά προς την Κομισιόν ναι, και προς το Βερολίνο. Είναι μια διαμάχη ανάμεσα, όπως είπε ο κ. Σιμωρέλης, σε Διεθνές Νομισματικού Ταμείου και Γερμανίας. Να δούμε και για το, πρέπει να δούμε και για το χρέος, αλλά ακόμα και για τα πλεονάσματα, τα οποία όντως είναι υψηλά. Και για πόσο χρονικό διάστημα θα υπάρξει. Μάλιστα. Λέγαμε προηγουμένως ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και Τηλεοπτικές Άδειες ήταν σχεδόν σε όλο το φάσμα της κοινοβουλευτικής επικαιρότητας χθες, έτσι. Ναι, ακριβώς. Την κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή τον επόμενο μήνα για τον εξυγχρονισμό της ελληνικής νομοθεσίας που αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με στόχο την τόνωση της οπτικοακουστικής παραγωγής της χώρας, προανήγγειλε ο αρμόδιος υπουργός ψηφιακής πολιτικής, ο κ. Νίκος Παπάς, στην ενημέρωση τριών επιτροπών της Βουλής. Ο υπουργός ψηφιακής πολιτικής Νίκος Παπάς ανέφερε ότι τον επόμενο μήνα θα κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο που θα εξυγχρονίζει την ελληνική νομοθεσία για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βάζει την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των Film Friendly χώρων, με στόχο την τόνωση της οπτικοακουστικής παραγωγής στη χώρα μας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης είναι ο τομέας των τομέων της οικονομίας και γι' αυτό το λόγο η χώρα μας έχει τη βούληση για μεταρρύθμιση στο συγκεκριμένο τομέα προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Νωρίτερα, ο κύριος Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επεσήμανε ότι η ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να πάψει να είναι κατακερματισμένη και πρόσθεσε ότι σε μελέτη που έγινε διαπιστώθηκε ότι για τις online αγορές προϊόντων το 27% των ενδιαφερομένων δεν μπορούσε λόγω λανθασμένης διεύθυνσης IP, το 32% είχε πρόβλημα παράδοσης του προϊόντος, ενώ μόνο το 36% ολοκλήρωσε με επιτυχία τις αγορές του. Ο κύριος Άνσιπ αναφέρθηκε και στην τεχνολογία 5G που αναπτύσσεται σταδιακά, προκειμένου να αναπτυχθούν νέα apps με οικονομικά αποτελέσματα ύψους 63 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 1918 και 4,8 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Ζήτησε λοιπόν τη συνεργασία και τις προτάσεις της χώρας μας για την ψηφιακή ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εχμές για αδράνεια της κυβέρνησης σε θέματα ψηφιακής πολιτικής άφησαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, λέγοντας ότι δεν αρκεί ο σχεδιασμός, χρειάζεται και υλοποίηση. Την ανάγκη ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας επεσήμανε ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρών Γιάννης Αρίδης και ο βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Γιώργος Λαζαρίδης. Τη βεβαιότητα ότι όλα γίνονται προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων εξέφρασε ο βουλευτής του ΚΚΕ Σταύρος Τάσος. Ο βουλευτής του Ποταμίου Γιώργος Σαμιράς επεσήμανε ότι και η χθεσινή και η αυριανή ελληνική κυβέρνηση θα κάνουν αγώνα για ψηφιακή ανάπτυξη της Ελλάδας, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να βάλει πιο απλούς κανόνες και να δώσει κίνητρα. Την απουσία στρατηγικού σχεδιασμού στη χώρα μας επεσήμανε ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, λέγοντας ότι η Ευρώπη έχει άγνοια για την κατάσταση στην Ελλάδα. Ο κύριος Άνσιπ τόνισε ότι όλες οι χώρες πρέπει πλέον να ρίξουν το βάρος στη διαβίου μάθηση για την εκπαίδευση των πολιτών τους στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ εξίσου σημαντική χαρακτήρισε και την εκπαίδευση στα σχολεία. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στον ψηφιακό τομέα στην Ελλάδα είναι πολλά υποσχόμενες, ενώ πέρυσι αύξησε την απόδοσή της και τις επιδόσεις της κατά 8,6%. Αναμένουμε νομοσχέδιο στη Βουλή για τώρα, το θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου, για τους συμβουλίου, με συγχωρείτε, σχετικά με 15.000 συμβασιούχους, τους, κυρίως της καθαριότητας, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Μία απόφαση που οι γνωρίζοντες καλά τη θεωρούσαν λίγο αυστηρή, από τη στιγμή που αναφέρεται και σε πιθανή επιστροφή χρημάτων από αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, τα δουλευμένα ζητάει, αυτή η απόφαση να γυρίσουν και τα δουλευμένα τους είναι στον αέρα αυτοί οι άνθρωποι. Πείτε μας λίγο και να ρωτήσω κάτι. Μπορώ να το ερωτήσω. Εμείς θα απαντήσουμε. Μπορώ να ρωτήσω. Από πού ξέρουν την απόφαση? Ποιος τους ενημέρωσε? Κοιτάξτε, μισό λεπτό. Οι δημοσιογράφοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση. Εγώ καταρχήν να συγχαρώ τον δημοσιογράφο που έκανε την καλή δουλειά. Αλλά πέρα από εκεί είναι ένα θέμα. Γιατί όλοι σεβόμαστε, πρέπει να σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Αλλά πέρα από εκεί, όταν σε μια συνάντηση και κλεισμένων των θυρών των δικαστών
πω, όλοι πρέπει να το σεβόμαστε. Πώς μια τέτοια απόφαση ξέρετε, στο μου λένε κάτι που το ξέρουν δύο, πάβει να είναι μισθό, έτσι. Κάποιος θα άρα, μπαίνει και φέρει. Κοιτάξτε, δηλαδή, μπαίνει ένα ζήτημα όσον αφορά διαρροής και σεβασμού, αν θέλετε. Από την άλλη πλευρά, την πρώτη ενημέρωση την είχε ο κύριος Βορύδης. Από ό,τι μάθαμε, κάπου το έβγαλε, άραγε, είχε την ενημέρωση και ξαφνικά κατευθείαν ο κύριος Μητσοτάκης και διέκρινε μια χερικακία, δεν ξέρω αν ο όρος είναι σωστός. Σαν να το χαιρόταν αυτό, δηλαδή αυτή η απόφαση που βγήκε, σου λέει, και εδώ είναι ένα δείγμα πόσο ο κύριος Μητσοτάκης αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους. Και να πάμε και στο άλλο θέμα τώρα, ειδικά όσον αφορά για τους συμβασιούχους. Αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια. Είναι δυνατόν ένα κράτος να βαδίζει με ομήρους, πολιτικά ομήρους? Στήθηκε αυτό το επιλογιακό κράτος τόσα χρόνια και βασίστηκε πάνω σε αυτό. Ειδικά στους συμβασιούχους, τους είχαμε ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι κάναν? Ήταν σε αιχμαλωσία. Ναι. Κάναν τη δουλειά τους συνέχεια. Ωραία, επειδή θα το αντιμετωπίσετε, επειδή θα το αντιμετωπίσουμε, να ξέρουν οι συμβασιούχοι, εμείς σαν κυβέρνηση θα κάνουμε το παν. Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ. Από τα δουλευμένα τους εννοείται. Από τα δουλευμένα και πέρα από εκεί, πολύ σύντομα θα φέρουμε τροπολογία, θα φέρουμε στη Βουλή, ώστε αυτό το ζήτημα να λυθεί μια και για πάντα, όσον αφορά με τους συμβασιούχους, να μην υπάρχουν πλέον όμοιροι. Είναι πολύ σημαντική η δέσμευσή σας και την κρατάμε, κύριε Σιμωρέλη. Ναι, σας ευχαριστούμε θερμά. Πολύ. Και Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα, φαντάζομαι. Ναι, γιατί λείπω πάνω από μια εβδομάδα. Καλό ταξίδι. Στο σημείο αυτό να πάμε να παρακολουθήσουμε μαζί τι έγινε σαν σήμερα στην πολιτική. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, από το 1930, όπου σαν σήμερα με νόμο του Ελευθερίου Βενιζέλου ιδρύεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ήταν ανεξάρτητο σώμα, υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών με δικούς του νόμους και αυτοδιοίκηση. Τα πρώτα χρόνια το Πυροσβεστικό Σώμα διοικούνταν από αξιωματικούς που μετατάσσονταν από την αστυνομία πόλεων ή από τη χωροφυλακή. Ερχόμαστε στο 1947. Δυστυχώς, σαν σήμερα το 1947, εγκαινιάστηκε στη Μακρόνησο τα τάγματα αναμόρφωσης οπλιτών. Εν μέσω του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, εγκαινιάζεται το στρατόπεδο της Μακρονήσου στο ομώνυμο Ξερονήσι απέναντι από το Λαύριο. Το στρατόπεδο θα αποτελέσει στρατόπεδο συγκέντρωσης και τόπο εξορίας χιλιάδων για τους οποίους το καθεστώς έκρινε ότι έχριζαν κοινωνικής, πολιτικής ή εθνικής αναμόρφωσης. Μέχρι το 1955 πέρασαν από το νησί, ακούστε, 100.000 κρατούμενοι. 1984, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής προτείνει, επαναλαμβάνει την πρόταση που είχε κάνει ως πρωθυπουργός το 1976 για μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα με αφορμή τον μποϊκοτάζ των δυτικών χωρών στους Ολυμπιακούς της Μόσχας το 1980 και την απάντηση του Ανατολικού Μπλοκ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 1984. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα η πρωινή ανάγνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Εδώ στη Βουλή, εν αναμονή της συμφωνίας, όπως είπαμε, περιμένουμε να κατατεθεί άρθρο-άρθρο, τα μέτρα και τα αντίμετρα από ώρα σε ώρα. Ραντεβού την Δευτέρα στις 9 εδώ. Να μην ξεχάσουμε αύριο, μεθαύριο, Κυριακή, είναι η μέρα της μητέρας. Λοιπόν, όλοι έχουμε από μία. Λοιπόν, να τις πούμε χρόνια πολλά. Κάποιες είναι κιόλας. Είναι, μάλιστα. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.